Γεια χαρά! Το δεύτερο βίντεο για το Ισραήλ Γάζα 2014 και αυτό θα καλύψει το πώς καλύψαν τα ελληνικά μέσα την όλη υπόθεση. Καταρχήν, όσοι είστε στο Ελλάδα, όπως ξέρετε όλοι σας, υπάρχει μία αραβολαγνία άνευ προηγουμένου, η οποία κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει. Ορισμένοι λένε διότι οι Άραβες έχουμε παλιούς δεσμούς και ξέρω εγώ τι. Άλλοι λένε διότι έχουμε κοινά ιδεώδη. Ποια ιδεώδη? Οι Άραβες ήταν ανέκαθεν δικτατορίες και χαλιφάτα και τέτοια. Ποια ιδεώδη? Δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Εγώ έχω πολύ πιο απλή εξήγηση. Απλώς όπως ήσουν και όλες οι Έλληνες από το 1977 που διάβασα την πρώτη ιδέα πριν 40 χρόνια μέχρι σήμερα, υπάρχει ένας άκρατος αντισημιτισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό αμέσως και επειδή στην Ελλάδα τον Εβραίο δεν το θεωρούμε Έλληνα, και ας πηγαίνει στρατό όπως πήγα εγώ, και ας πηγαίνει στην επιστράτευση όπως πήγα εγώ, και ας κλαίει την εφορία όπως άγγλευα εγώ, και ας κλαίει γιατί να έχει κανένα τρίτη κατηγορία όπως και εγώ, δεν είσαι Έλληνας. Οπότε αυτό αμέσως μετατρέπεται. Αν δεν είσαι Έλληνας, η ερώτηση είναι τι είσαι? Είσαι Εβραίος Ισραήλης, δηλαδή είστε το ίδιο. Και εκεί βαράμε. Και φυσικά υπάρχει και η ζήλια των ΜΜΕ γενικότερα στο πολιτικό επίπεδο για τα θαύματα και τις πρώτα που έχει κάνει το Ισραήλ και η Ελλάδα, ακόμα βρισκόμαστε λίγο πιο πίσω, και όλα αυτά μαζί κάνουν μια αραβολαγνία άνευ προηγουμένου. Εάν μάλιστα βάλετε και την αριστερά επηρεασμένη από τη Σοβιετική Ένωση και τον αντισημιτισμό της, τον κλασικό αντισημιτισμό της, θα καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω. Σημειώσει, μια και μιλάμε για αυτό το θέμα, επιτρέψτε μια παρένθεση. Αυτή η περίφημη «εγώ δεν είμαι αντισημίτης, είμαι αντισιωνιστής», ξέρετε που βγήκε και πότε? Βγήκε το 1967, μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, από την αλήση του Λενίνης Σοβιετικής Ένωσης και ειδικά του Μπρέζνεφ, Λεωνίδ Μπρέζνεφ, ο οποίος στην προσπάθειά του να δείξει ότι είμαι εναντίον του Άραβες και ως εκ τούτου εναντίον του Ισραήλ, αλλά δεν είμαι αντισημίτης, παρόλο που είχε επιδείξει το Ταμ Τιριρίμ στην Σοβιετική Ένωση, θα είχε κάνει χάλια με τους Εβραίους, έβγαλε αυτό το σλόγγαν. Και επειδή ήταν η Σοβιετική Ένωση, ήταν πάρα πολύ εύκολο να το διαδώσει σε όλο τον κόσμο, γιατί ήταν όλα τα αριστερά, όλες οι δικτατορίες του Σοβιετικού Μπλοκ, και φυσικά στην Ελλάδα το κουκουέ μας που δεν άφηνε ό,τι έκανε ο μπαμπάς, έλεγε ναι. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε αυτό, έτσι κλείνει η παρένθεση, για να ξέρουμε πώς διάλογο ξεκίνησε αυτή η διαχωρισμό ξαφνικά μεταξύ αντισιωνισμού, σιωνιστής και όχι αντισημίτης. Γι' αυτό και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα μία τελευταία παρατήρηση, ότι πριν από, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια θα σας γελάσω, ναι, από το 81 που ανέβηκε ο Παντρέου τον Οκτώβριο 18 μέχρι που κατέβηκε το 89, επειδή είχε πολύ καλές σχέσεις με τους Άραβες και οι Άραβες το εκτιμούν αυτό όπως ξέρετε, το εμπόριο μεταξύ αραβικών χωρών και Ελλάδας έπεσε κατά 10%. Αυτά. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα πώς καλύφθηκαν από τα μέσα. Έχω δει, το έχω πει, θα το ξαναπώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάνω από 10% δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι πολλές φορές, ειδικά τηλεοράσεις και κάτι ραδιόφωνα, δεν μιλάω για blogs, το blogs είναι του κάθε ενός φανατικού ή όχι, αλλά υποτίθεται ότι τα κυρίαρχα μέσα, αυτό που λέμε mainstream media δηλαδή, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Δεν υπάρχει ένας υπάρχει, και πρέπει να τον ομολογήσω, ο οποίος δεν κρύβει τα λόγια του. Είναι μόνο το ραδιόφωνο, προσέξτε, όχι τηλεόραση του, το ραδιόφωνο του Sky, ο οποίος ο προσάλλεται σε εκπομπές του, έχει άποψη και από τις δύο πλευρές και δεν προσπαθεί να τα ανακατέψει. Προσπαθεί να ρίξει, να πιέσει και μάλιστα με ευγενικό τρόπο τον Ισραηλινό καλεσμένο του ή για αυτό που μιλάει για το Ισραήλ, αφήνοντας το να μιλήσει, όπως κάνει και στον Άραβο ή στον Παλαιστίνιο εκπρόσωπο. Αυτό είναι, πρέπει να το ομολογήσω, τουλάχιστον όσες φορές εγώ έχω βγει στις εκπομπές του, είναι φοβερές. Λοιπόν, όλες οι άλλες, της τηλεόρασης του Sky συμπεριλαμβανομένου, ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή το κάνουν επί τούτου. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αγράμματοι σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα της Μέσης Ανατολής.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι το κάνουν επίτηδες. Αν και έχω πάρα πολλές αποδείξεις. Έχω απόδειξη ενός καναλιού που είπε ότι όταν έγινε το τραγικό με τα 4 παιδάκια που πεθάναν από το ναυτικό και βγήκε ο Νετανιάου και είπε ότι θα γίνει έρευνα να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Και καταλαβαίνετε, πόλεμος είναι λάθη. Γίνονται εδώ, σκοτώνονται από φίλια πυρά. Πόσο μάλλον να μην γίνει και κάτι τέτοιο λάθος. Έβγαλε ένα σταθμό υποκριτική δήλωση. Γιατί υποκριτική, ρε φίλε, δήλωση. Κάποιο άλλο ο οποίο είπε, δεν θα το ξεχάσω αυτό όσο ζω. Δεν θα πω ποιο σταθμό. 200 νεκροί. Και γράφει από κάτω το crawl 200.000 νεκροί. Και θα δεχτώ ότι το 200 μπορούσε να γίνει 2.000, υπάρχει κατά λάθος το control εκεί μέσα, ένα μηδενικό. Τρία μηδενικά κατά λάθος δεν πατάς. Γιατί αν πατάς τρία μηδενικά κατά λάθος, θα πρέπει να ψάχνεις για άλλη δουλειά. Διότι αν κάνεις τέτοια πατάτα τώρα, μεθαύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα γίνει. Γενικότερα, όλη αυτή η ελληνική πραγματικότητα, όσοι ήθιστε, δεν άφησε ρουθούνι να περάσει που να μην ήταν αραβική προπαγάνδα. Το έχαπτε, το έτρωγε έτσι. Και οτιδήποτε ήταν Ισραηλινό, με τα δυσκολία να του δώσει 3 με 5 με 6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή κάτι που ήταν μονόπλευρη, εσχρή του κερατά, αλλά δεν μας ξαφνιάζει πια αυτό το θέμα όταν πρόκειται για Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι είναι αγράμματοι για το θέμα, δεν ξέρουν καν τι τους ενδιαφέρει. Και απλώς τρώνε αμάσκα την αραβική προπαγάνδα. Δυστυχώς το λέω, με τέτοια μυαλά θέλω να δω πώς θα πάει το πράγμα αργότερα. Δηλαδή, εάν αρχίσω και σφίγγουν οι σχέσεις, τι θα κάνουμε πιο πολύ από ό,τι είναι τώρα. Αλλά εκτός από αυτό, να έρχομαι και στο τελευταίο κομμάτι αυτής της περίφημης υποτίθεται κάλυψης των μέσων των μαζικών μέσων στο θέμα της Γάζας Ισραήλ. Κανείς δεν θέλει να προτείνει μία λύση. Και ο λόγος που δεν θέλει να προτείνει μία λύση, να ρωτήσει τους καλεσμένους του, είναι διότι του χαλάει τη σούπα. Διότι υπάρχει φόβος να βγει κάποιο Ισραήλ το οποίο δεν είναι τόσο κακό. Διότι όταν μίλησα με κάποιον, αυτό είναι ένα παράδειγμα, με καλέσανε κάπου για να μιλήσουμε εκείνο το ψεύτικο βίντεο με το στρατιώτη, το πυροβολεί, ο ελεύθερος σκοπευτής που πυροβολεί το παιδί. Όλα τα μέσα, όλα, είπαν ότι είναι Ισραηλινός στρατιώτης. Εμένα με κάλεσε λοιπόν ένα κανάλι και μου λέει τι έχει, ο άλλος μέγας δημοσιογράφος, αυτός είναι και λίγο ότι, τέλος πάντων, μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να ονομαστεί αυτός δημοσιογράφος, τι έχετε να μου πείτε, λέει, για τον Ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή, τι λες, ρε μαγκά, του λέω. Ήσουν εσύ εκεί πέρα και, το είδες εσύ, γιατί εγώ δεν το είδα, δεν ήμουν εκεί και δεν ξέρω αν είναι Ισραηλινός. Εσύ πώς ξέρεις ότι είναι Ισραηλινός? Μου λέει δεν ξέρω, τότε πώς το λες, αφού δεν ξέρεις. Και πραγματικά αποδείχθηκε ψεύτικο. Και ξέρετε κάτι, έμαθα μετά από 3 μέρες σε άλλη εκπομπή ότι ήταν η παρουσιάστρια, ήξερε ότι ήταν ψεύτικο. Το είπε, όχι, λέει, είναι ψεύτικο. Και αναρωτήθηκα εγώ, δεν της το είπα. Αφού ήξερες, μαντάμ, ότι είναι ψεύτικο, και εσύ και όλες οι υπόλοιποι σταθμοί, γιατί δεν βγήκε κάποιος να πει, ξέρετε, αυτό που είχαμε κατηγορήσει, ζητούμε συγγνώμη, πέσαμε θύματα παραπληροφόρησης, είναι ψεύτικο βίντεο το οποίο έκανε, αν θέλετε συγκεκριμένα, η ISM, δηλαδή International Solidarity Movement, μια αντι-Ισραηλινή του κερατά μονάδα, προ-Παλαιστινιακή, η οποία έγινε γνωστή όταν πριν από 10 χρόνια περίπου, μια οπαδός της που πήγε στην, πώς το λένε, στην Ραμάλα, στη Ζενή, στη Ραμάλα, δεν θυμάμαι, στη Ζενή. Κάθισε μπροστά από μια μπουλντόζα στρατιωτική, κλεισμένη υποτίθεται στρατιωτική ζώνη, εμπόλεμη ζώνη, και κάθισε μπροστά έτσι με το σώμα της και με τα στήθη της να σταματήσει τον μπουλντόζα. Επειδή ήταν σηκωμένο το αυτό, άλλο δεν είδε τίποτα, την πήρε βαραμάσχαρα. Λέει η κόρη, περίφημη κόρη περίπτωση. Προσπάθησαν να βρουν λεφτά από το Ισραήλ, αυτό, εκείνο, τελικά και στην Αμερική απορρίφθηκαν όλες οι αγωγές τους. Αυτή λοιπόν είναι η μονάδα αυτή, για να ξέρουμε τι μιλάμε, η οποία την αίσθησε και μάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες που γελάει. Αυτή που το στείνει γελάει και κοιτάζει, ωραία. Και δεν είπε κανείς μία λέξη. Αυτά για να ξέρουμε, αν μας λένε ψέματα τα μέσα, μας λένε για αυτά τα θέματα, αναρωτιέμαι πόσο αλήθεια έχουν γενικότερα οι ειδήσεις από τις τηλεοράσεις ελληνικές σε αυτόν τον τόπο. Γεια χαρά.